Καλησπέρα, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψε το βράδυ με την Ηρώ Λέλα θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ένα μικρό ταξίδι. Καλησπέρα, Σπύρο. Θα κάνουμε ένα μικρό ταξίδι διότι μας έχουν κουράσει υποθέσεις του μικρόκοσμου της Δύσης των Φεάχων και είπαμε να πετάξουμε στην υπηρετική χώρα. Στο κέντρο θα πάμε. Και μάλιστα επειδή θα πάμε σε μια φτωχογειτονιά, παλιά φτωχογειτονιά της Αθήνας. Φιλοξενεί και τις φυλακές εκεί. Ναι, αλλά είναι και μια από τις περιοχές Αθήνας όπου εγκαταστάθηκαν πολλοί πρόσφυγες. Ναι. Κάποιοι από αυτούς προφανώς ήταν από εκείνους που έφυγαν από την Κέρκυρα και επέστρεψαν στην Αθήνα γιατί δεν έβρισκαν δουλειές στην Κέρκυρα. Θα πάμε στο Δήμο Κορυδάλλου. Εγώ έχω πει ότι ο Αργύτης πρέπει να εγκατασταθεί μόνιμα εδώ μέσα με αυτά τα οποία βιώνουμε, ακούμε και συμβαίνουν όλη μέρα. Χρειάζεται λίγο το πράγμα στα χείλη μας και χρειάζεται και λίγο ο σαρκασμός, διότι αυτά τα οποία πληροφορηθήκαμε, μια ανακοίνωση που εκδόθηκε από τις δημοτικές ομάδες αντιπολίτευσης σήμερα, ειλικρινά προσπαθούμε να το διαβάσουμε, να το πιστέψουμε και να το καταλάβουμε και αν δεν είχαμε στα χέρια μας αυτά που έδωσε η Δημοτική Αρχή του κ. Μαχημάρη. Απίστευτο. Τις παρατάξεις ως στοιχεία για να τα δουν κατά διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, Τετάρτης, δεν θα το πιστεύαμε. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Μήπως με το ονομάστηκε ο Δήμος. Κοίταξε, εγώ έχω συζητήσει με τον Σπύριο τον Βάρελη και μου είχε κάνει έκπληξη γίνοντα το περίφημο αναπτυξιακό σχέδιο, το Master Plan του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, όπου εκεί διάβασα ότι η λίμνη Τριχονίδα, μια από τις γνωστές λίμνες της χώρας, είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Τώρα έχουμε άλλα και απίθανα και θαυμάσια και θαυμαστά και συγκλονιστικά. Θα σας διαβάσω την ανακοίνωση, διότι θα είναι εισαγωγή για να υποδεχτούμε τον κύριο Σπύρο Βάρελη, έναν από τους επικεφαλείς των παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας. Απίστευτα πράγματα επιγράφεται. Την υπογράφουν ο κύριος Σπύρος Ασπιώτης, ο κύριος Σπύρος Βάρελης και ο κύριος Σταμάτης Πουλιάσης και σημειώνουν. Είχαμε την εντύπωση ότι τα είχαμε ζήσει όλα στα Δημοτικά Συμβούλια από τον κύριο Μαχημάρη και τους συνεργάτες του. Ωστόσο, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, 29 Τρίτου του 2023, έγινε πραγματικά το απίστευτο. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Στο θέμα του οικονομικού απολογισμού της Δημοτικής Αρχής για τα έτη 2019, 2020 και 2021, κληθήκαμε να ψηφίσουμε τον οικονομικό απολογισμό άκουσον του Δήμου Κορυδαλλού. Κανένας ή προφανώς η συντριπτική πλειοψηφία των Συμβούλων της Δημοτικής Αρχής δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει τους απολογισμούς. Κανείς δεν κατάλαβε ότι έφεραν λάθος θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν σε αυτό προσθέσουμε και ότι δύο χρονιές περιέγραφαν τον ίδιο απολογισμό, αλλά ακόμη και τις σοβαρές παραλήψεις που παρατήρησαν στους απολογισμούς οι ορκωτοί λογιστές, δηλαδή δεν περιείχαν την έκθεση, αυτό εννοούν, καταλαβαίνουμε εύκολα ότι η προχειρότητα, η τσαπατσουλιά, μα κυρίως η θεσμική κατάρρευση του Δήμου, είναι παγιωμένη και μη αναστρέψιμη. Χάος παντού, χάος, απόλυτο, καμία σοβαρή προσπάθεια για ανάταξη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και αυτό φυσικά με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του κ. Δημάρχου, κ. Μαχημάρη. Κύριε Δήμαρχε, καταλήγει η ανακοίνωση, σοβαρέψου. Σοβαρέψου γιατί έρχεται καυτό καλοκαίρι με τεράστια προβλήματα πρώτων πυλών. Εμείς είμαστε εδώ όπου μπορούμε να λειτουργήσουμε συνενετικά υπέρ των συνδυματών μας με υπευθυνότητα αλλά και με γνώση και όραμα για το μέλλον τόπου. Καλησπέρα κύριε Βάρελη. Καλησπέρα. Δεν το πίστευα. Εσείς είστε επικεφαλής παράταξης στο Δήμο Κορυδαλλού τώρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Στο Δήμο Κορυδαλλού δεν είναι, κύριε Βάρελη. Και στο Δήμο Αθηναίων σας εύχομαι, αν τελικά το σκεφτείτε καλύτερα. Βλέπετε μπροστά και στο Δήμο πάντως κύριε Μαχημάρη. Μπράβο, είναι το σχόλιο του τηλεθεατή φίλου. Αλλά συνάδελφοί σας μου έδωσαν αυτό το οποίο σας είχαν στο φάκελο για να δείτε και να μελετήσετε. Πανομοιότυποι ισολογισμοί. Τι σημαίνει ισολογισμός? Σημαίνει η εκαθάριση των οικονομικών πεπραγμένων μιας χρονιάς. Και η εκαθάριση που ψηφίζεται από την πλειοψηφία των μελών είναι στην πραγματικότητα ηρώ το πράσινο φως για τη συνέχιση των οικονομικών πράξεων και λειτουργιών του Δήμου. Δηλαδή, με μη ψηφισμένο ισολογισμό, τι σημαίνει πρακτικά? Μολύβια κάτω. Ο Δήμος σταματάει να λειτουργεί και επανελέγχονται οι ενστάσεις και οι παρατηρήσεις. Αυτό το οποίο είδαμε με εκπλήσει πια και προσπαθώ να καταλάβω και το ρόλο του Προέδρου του Σώματος, διότι υπεύθυνος για τη λειτουργία και το ενημερωτικό υλικό προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος του Σώματος.
Ο είναι και εκπαιδευτικό συνειδητή σχολείου. Ο κύριο Παπαδάτο, λοιπόν, δεν είχε διαβάσει ότι αυτά τα οποία σα έχουν δώσει, σα έδωσαν, γράφουν πάνω Δήμο Κορυδαλού ή ότι σα έδωσαν. Γιατί επέλεξαν το Δήμο Κορυδαλού, δεν έχω καταλάβει, και δεν επέλεξαν ένα άλλο Δήμο. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε, κύριε Βάρελ. Να σα πω. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν είμαστε για γέλια και για κλάματα, έτσι. Κάθε, αυτό είναι το φεδρό τη ιστορία τη βραδιά εκείνη, γιατί πέρα από τη φεδρότητα υπάρχει το σοβαρό σκέλος. Συζητούσαμε τους ισολογισμούς των τριών χρόνων, το 19, 20 και 21 και εν μέρει τον απολογισμό του 22. Είχαμε και τα πορίσματα των ορκωτών λογιστών, δύσκολα πορίσματα, τα οποία με επιφύλαξη υπογράφουν, με 9 παρατηρήσεις πάρα πολύ σοβαρές. Και πώς θα κάνεις όμως σοβαρή συζήτηση όταν τα στοιχεία τα οικονομικά είναι βιβλίο ολόκληρο με νούμερα, είναι του Δήμου Κορυδαλού και είναι ίδια και του 19 και του 20 και του 21. Του Δήμου Κορυδαλού. Του Δήμου Κορυδαλού. Δηλαδή, συγγνώμη, βοηθήστε με να καταλάβω κάτι. Για κάποιους λόγους επέλεξαν το Δήμο Κορυδαλού και δεν μπήκαν στον κόπο ούτε καν να αλλάξουν και να γράψουν ο Δήμος. Μα και του 19. Του, δεν είναι ειλικρινά, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Του 19 γράφει. Να καταλάβω. Του 19 γράφει. Πάνω Δήμο Βόρεια Χέρκυρα. Α, το διόρθωσαν εκεί. Ναι, αλλά είναι ίδια νούμερα. Είναι ίδια νούμερα όμως, όντως. Είναι ακριβώς ίδιο. Είναι ίδιο. Ο Δήμος έχει Γενικό Γραμματέα. Έχει. Ο Γενικός Γραμματέας είναι μετακλητός υπάλληλος, επιλογή του Δημάρχου, αλλά είναι στην πραγματικότητα ο επικεφαλής των διοικητικών υπηρεσιών. Όταν συζητάμε τώρα για την υπόθεση του οικονομικού απολογισμού, το πρώτο πρόσωπο που έχετε στο μυαλό μου, με βάση τη γνώση της λειτουργίας, είναι ο Γενικός Γραμματέας. Και στη συνέχεια, ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών. Έχετε και ένα άλλο χαρτί, κύριε Βαρελίκη. Αυτό είναι φοβερό. Δεν ξέρω αν μπορούμε, αν το κοντρολ μπορεί να μας βοηθήσει. Κύριε Κοντέ, μπορούμε να δείξουμε αυτό το έγγραφο. Είναι δύσκολο. Να δούμε το τελευταίο. Υπάρχει το όνομα του λογιστή του Δήμου. Στις εικόνες που έχουμε στείλει μπορούμε να δούμε. Όχι ακόμα. Δεν έχει σημασία. Ωραία, είναι το όνομα του λογιστή του Δήμου που δουλεύει το διπλογραφικό και προφανώς δεν έχει καμία ευθύνη ο άνθρωπος. Και το δήλωσε και ο ίδιος και κακώς φαίνεται το όνομά του εδώ. Ναι, και αλλά είναι το όνομα. Είναι εξωτερικός συνεργάτης. Είναι εξωτερικός συνεργάτης, αλλά είναι εν δυνάμει η υπογραφή του με το όνομά του. Είναι το όταν όνομά σε ένα έγγραφο ενημέρωση. Δεν έχει καμία σχέση. Έκαμε δήλωση. Έκαμε δήλωση στο Συμβούλιο ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το έγγραφο. Και έχουν πάλι το όνομά του. Δίπλα είναι του, τα ονόματα των υπευθύνων, των οικονομικών υπευθύνων και του αντίστοιχου αντιδημάρχου του Κορυδαλού. Συγγνώμη, βοηθήστε να το καταλάβω, γιατί εδώ θα απειλείτε το τριχωτό της κεφαλής μου. Λέτε λοιπόν ότι πήρατε. Θα το δούμε, κύριε Κοντέ, σε λίγη ώρα. Έχει ένα θεματάκι, θα το δούμε σε λίγη ώρα. Διότι αυτό είναι σοβαρότατο. Λέτε λοιπόν ότι έχετε στα χέρια σας μία σελίδα, η οποία είναι ο οικονομικός απολογισμός. Ναι, ναι. Είναι το report δηλαδή, στην πραγματικότητα, γιατί η ανάλυση είναι στα άλλα. Και ο οποίος έχει κάτω το όνομα του εξωτερικού συνεργάτη, που είναι ο λογιστής, ως να το έχει υπογράψει. Δεν έχει υπογραφεί, γιατί είναι τα ονόματα. Δεν έχει υπογραφεί, είναι τα ονόματα. Ναι, αλλά είναι ένα έγγραφο, συγγνώμη. Όταν τοποθετείται το όνομά του κάτω από αυτό το έγγραφο και είναι στον επίσημο φάκελο που σας δίνει η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία προφανώς με τον κύριο Παπαδάτο, τον πρόεδρο, είναι τα πράγματα πολύ σοβαρά. Και είναι ο προϊστάμενος. Ποιος είναι αντιδήμαρχος των οικονομικών υπηρεσιών? Αντιδήμαρχος των οικονομικών νομίζω είναι ο ίδιος. Έχει κρατήσει την αρμοδιότητα. Την αρμοδιότητα για αυτόν. Επομένως ο κύριος Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Και προϊστάμενος ταμιακής υπηρεσίας, η προϊστάμενη λογιστηρίου, η διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών και ο αντιδήμαρχος είναι τέσσερα ονόματα που είναι του Κορυδαλού. Και ο άλλος άνθρωπος που είναι από την Κέρκυρα λέει ότι δεν έχει καμία σχέση. Ο συντάξας λογιστής είναι ο Κερκυραίος εξωτερικός συνεργάτης, ο οποίος δηλώνει άγνοια. Φτιάχνει ουσιαστικά το διπλογραφικό του Δήμου. Ναι, αλλά το δηλώνει άγνοια όμως, κύριε Βάρελ. Δήλωσε άγνοια. Μόλις είδε αυτό το χαρτί, λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτό. Δεν έχω καμία σχέση. Και προφανώς δεν έχει και κανένας άλλος δεν προσπάθησε να τον εμπλέξει. Όλο αυτό το παρακολουθεί κάποιος. Από τη δικαιοσύνη, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από την αποκεντρωμένη. Ειλικρινά απορώ πλέον, έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είναι τόσο σημαντικό δηλαδή. Είναι πολύ σοβαρό. Το φεδρό της ιστορίας υπερβαίνει τη σοβαρότητα. Να το δούμε αυτό. Παρακαλώ πολύ. Δεν θα ήθελα να εκθέσουμε τα ονόματα. Δεν φαίνονται πολύ καθαρά. Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα έγκλαμα.
Ούτε ο, όταν λέτε ότι ο εξωτερικός συνεργάτης σας είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση. Έτσι, μπράβο. Ούτως ή άλλως και έχει και η σύμβασή του με το Δήμο δεν είναι μια δεν είναι παράνομη για αυτό το σχέση. Πράγμα. Και δεν είναι για αυτό το πράγμα. Λέω ότι η σύμβασή του δεν είναι μια παράνομη σχέση, είναι μια νόμιμη σχέση. Όχι, είναι νόμιμη σχέση. Επομένως, λοιπόν, όταν ο άνθρωπος λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση. Κάνει τη διπλογραφική απεικόνηση των στοιχείων του Δήμου. Ό,τι στοιχεία του δώσουμε, τα περνάει στο διπλογραφικό. Αυτή είναι η δουλειά του. Τα ρωτήσατε, είπατε ποιο θα έβελε. Ρωτήσαμε. Καταρχήν υπήρχε ένα σοκ της πρώτης. Όταν συνειδητοποίησατε δηλαδή τι συμβαίνει. Ναι, κανείς δεν ήξερε πώς. Κανείς δεν το έχει διαβάσει. Καταρχήν τα στοιχεία δεν έχει διαβάσει κανένας. Κανένας. Από τη συμπολίτευση εδώ. Δεν το ξέρω. Ούτε η κυρία Κόκαλη, ούτε κανένας, ο κ. Κέμπρης, ούτε ο κ. Κουτσούρης. Κανένας. Ούτε ο κ. Παπαδάτος. Κάποιον ξέχασα. Σας λέω, κανένας. Γιατί είναι λίγοι πια. Εντάξει. Κανένας δεν. Πάθανε ένα σοκ, ας πούμε. Αλλά σας λέω, είναι τόσο σοβαρές οι. Οι υπάλληλοι του Δήμου έχετε μιλήσει με τους υπάλληλους. Ποιος έφτιαξε το φάκελο αυτό, ναι. Δηλαδή, πρέπει να σας περνούσαν. Συγγνώμη, δεν το λέω προσβλητικά. Για τελείως βλάκες. Μα εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά που κάθομαι αυτό. Και ξενυχτάμε. Εγώ τουλάχιστον διαβάζω. Έχω διαβάσει. Έχετε γίνει σοφότερος σε προχωρημένη ηλικία πλέον. Διαβάζω απίθανα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτά που έχω δει να αφήσω τίποτα αδιάβαστο. Αλλά και πάλι σας λέω ότι ενώ είναι πολύ σοβαρά οι παρατηρήσεις των ορκωτών, περνάνε σε δεύτερη μοίρα μπροστά στη φεδρότητα των γεγονότων. Και του είπα του Δημάρχου στο τέλος, πάρ' τα πίσω, άνθρωπε μου. Γιατί μπορούμε να κλείσουμε το Δήμο τώρα. Ναι, αλλά τι σας είπε όταν το πήρατε. Μπορούμε να κλείσουμε το Δήμο τώρα. Να μην μπορεί να μπει σε προγράμματα, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Να μην μπορεί να κάνει προϋπολογισμό. Που η ρίση στον παρόδο, εκείνο το βράδυ τον κλείσαμε με το ζόρι πάλι, γιατί είχε διαστρεβλώσει την απόφαση δεύτερη φορά. Και την άλλη μέρα από το Συμβούλιο πήγε και την έκανε ορθή επανάληψη και επιτέλους τελειώσαμε με τον προϋπολογισμό. Ούτε προϋπολογισμό θα μπορούσε να έχει. Ούτε στα προγράμματα, ούτε στον Αντώνη Τρίτσης, σε κανένα. Επομένως, πάρ' τα πίσω και φέρ' τα, διόρθωσε μια κατάσταση. Ποιος το έκανε αυτό. Ας το βρούμε. Εγώ δεν θέλω να. Ούτε αυτός που μας τα έδωσε εμάς είναι ο καθήλων αρμόδιος να μας δώσει τα. Ποιος σας τα έδωσε, ο κύριος Παπαδάτος ή ο κύριος Παπαδάτος. Όχι, ο κύριος Παπαδάτος, υπάλληλος. Γιατί συγγνώμη, ο κύριος Παπαδάτος. Υπάλληλος, διαπιστευμένος που κάνει αυτό. Ο υπάλληλος διαπιστευμένος. Ο πρόεδρος δεν είδε τι υλικό επήγε στα μέλη. Τι όχι, δεν διάβασε. Σαν τον κύριο Παπαδάτος που ήταν αδιάβαστος. Δεν ξέρω. Αλλά εξελίχθηκε. Έτσι πάει, αδιάβαστος πάνε μπροστά. Ναι, ακριβώς. Ενώ οι διαβαστεροί οδηγούνται στον Κιάδα. Να σας πω ένα φεδρό που είναι πολύ σοβαρό επίσης. Εγώ τσακωνόμουν με τον Δήμαρχο για την απόφαση που έστειλε για τον προϋπολογισμό, παραποιημένη, και του έλεγα πάρ' την πίσω κλπ. Και ο πρόεδρος μου έκανε παρατήρηση να είμαι σύντομος. Τσακωνόμασταν για μια απόφαση που έστειλε ο πρόεδρος. Εγώ και ο Δήμαρχος, για κάτι που είχε στείλει ο πρόεδρος, που είχε την ευθύνη της σύνταξης. Καλά, έχω σηκώσει τα χέρια μου. Τον έχω καλέσει τον κύριο. Δεν ήξερε καν ότι υφίσταται παραποιημένη απόφαση. Δεν ήξερε ότι υφίσταται παραποιημένη απόφαση. Ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα να θέσουμε. Ναι, εδώ, ανοιχτά. Στοιχεία οικονομικά πριν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχατε. Δηλαδή, είχαμε αυτά. Πήγατε στο Συμβούλιο με τον προϋπολογισμό, τι σας είχε δώσει. Σας τα είχε δώσει αυτά που λέει Δήμος Κορυδαλλού. Μας τα είχε δώσει. Πριν. Ναι. Τα είχαν προετοιμασμένοι ψυχολογικά. Δεν πήγαν να τα διαβάσουν καν. Με την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή τα μέλη της συμπολίτευσης. Όπως τα πήρε η αντιπολίτευση, τα πήραν και τα μέλη της συμπολίτευσης. Εγώ είχα και τα. Ο κύριος Κέμπρης. Όλοι. Η κυρία Κόκαλη. Ο κύριος Κουτσούρης. Δεν και να ανοίξαν το φάκελο να δούνε τι παιδιά θα υπερασπιστούμε, λοιπόν, τι είναι τα πεπραγμένα μας, ποιο είναι το έργο μας, ποια είναι η δική μας δυναμική για να κλείσουμε το στόμα του Ασπιώτη, του Βάρελη, του Ανεμογιάννη, του Πουλιάση, όλων όσων μιλάνε. Ψάχνανε να δούνε πόσες γάτες στηρώσανε, γιατί ήταν πόσα χρήματα, κύριε Βάρελη. Γάτες. Εγώ άρχισαν. Διάβασα του 19 που έγραφα. Άλλο Δήμο τη Βόρεια Κέρκυρα. Ξεκινήσατε να διαβάζετε από το 19. Ναι, να ενημερωθεί ο άνθρωπο. Έγραφε Δήμο τη Βόρεια Κέρκυρα. Και έπλεξα σε νούμερα εξωπραγματικά. 23.000 για στηρώσει γάτων, α πούμε. 90.000 για σύντηση νηπίων. Ο Δήμο Κορυδαλλού είναι αυτό. Ο Δήμο Κορυδαλλού, ναι. Ξοδεύει 90.000 για να συστήσει τα νηπιά του. Σα μιλάω για νούμερα δηλαδή. Δεν μπορούσαμε. 24.000 για τη στήρωση των γάτων.
Και όταν το άκουσε ο κύριος Κέμπρης, σου λέει, δόθηκαν τόσα λεφτά για στήριξη στο γάτο και εγώ δεν έχω πάρει καμπάρι. Και ο κύριος Κέμπρης, φαντάσου. Γιατί είναι υπεύθυνος, ας πούμε. Δεν ήξερε που τη στηρώσανε τις γάτες. Τα ποσά που είναι για τα σχολεία είναι τεράστια σε σχέση με τα δικά μας. Είναι μισό εκατομμύριο, ας πούμε. Είναι πολλά χρήματα. Και είδατε ότι εκεί πέρα υπάρχει παχτολός κρυμμάτων. Ευτυχισμένοι στο Δήμο. Μετά βλέπουμε στο διπλάνο που είναι το 2000, Δήμος Χοροϊδαλλού. Και βλέπετε ότι είναι τα ίδιο. Είναι ο ίδιος με το 19. Ίδιο. Τώρα, ανεξάρτητα από αυτό, έχουμε τα απορίσματα των ορκωτών που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Έτσι. Με επιφύλαξη λοιπόν υπογράφουν, γιατί δεν υπάρχουν παγία μητροπαγίων. Τι λένε οι ορκωτοί λογιστές. Ορκωτοί λένε ότι είναι 8 πολύ σοβαρές παρατηρήσεις, μεταξύ των οποίων υπάρχουν μια σειρά από επικοινωνίες, ας πούμε, με τις οφειλές που υπάρχουν στο Δήμο, ας πούμε. Επικοινωνήσαν με αυτούς που τα χρωστάνε και απάντηση δεν πήραν μέσω του Δήμου. Άρα δεν μπορούν να μας πιστοποιήσουν ότι όντως το 1,5 εκατομμύριο που φαίνονται ως οφειλές είναι αναγνωρισμένες και από αυτούς που τα χρωστάνε. Το αντίθετο με τις οφειλές του Δήμου προς τρίτους. Πήραν λοιπόν, στείλαν επιστολές σε τρίτους, σας χρωστάει ο Δήμος, ας πούμε, 100 χιλιάρικα, απαντήστε μας. Δεν πήραν απαντήσεις. Άρα και αυτά τα ποσά είναι στον αέρα, γιατί δεν υπάρχει διασταύρωση. Δεν υπάρχει η καταγραφή της περιουσιακής κατάστασης του Δήμου, γιατί ισχυρίζονται και η Δημοτική Αρχή ότι δεν ήρθαν ποτέ από τον Κεντρικό Δήμο για να υπάρξει η ολοκλήρωση. Δεν μοιράστηκαν, ας πούμε, γιατί εδώ είναι πίσω ακόμα σε αυτούς τους ισολογισμούς. Δεν είναι έτσι. Εμείς είχαμε περιουσιακά στοιχεία στο Βορρά, οι περισσότεροι από τους Δήμους, τους τέσσερους. Στο Θηνάλη είχαμε σίγουρα καταγεγραμμένα, άρα τα πάγια μπορεί να τα βρίσκεις και πρέπει τώρα να αρχίσει να καταγράφει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν Δήμος χωρίς να ξέρουμε τι πάγια έχουμε. Να ξέρουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία δηλαδή. Πρέπει να καταγραφούν με κάθε λεπτομέρεια. Για να, από εκεί προκύπτουν και οι δυνατότητες του Δήμου. Εγώ έχω μια άλλη αυτά δεν τα έχουμε. Δεν έχει προβλεπτεί να υπάρχει ειδική μέρημνα για τους εργαζόμενους που είναι προς. Που υπάρχει ένα αποθεματικό υποχρεωτικό που πρέπει να υπάρχει για την αποζημίωση εξόδου σε προσωπικό που αποφασίζει να φύγει. Είναι ένα σημαντικό ποσό που πρέπει να είναι πάντα διασφαλισμένο από το Δήμο. Ούτε αυτό υπάρχει. Το βασικότερο όμως που εμάς μας προβληματίζει και δεν μας επιτρέπει ούτε να συζητήσουμε για ψήφιση είναι ότι με αυτές τις εκκρεμότητες, χωρίς να έχει περάσει φορολογικός έλεγχος κανένας στα Δήμου. Διαχειριστικός λέτε. Φορολογικός της εφορίας. Της εφορίας. Δεν έχει έρθει φορεία στα 3,5 χρόνια. Αν έρθει αύριο και βρει κάποια από αυτά που εγώ θα έχω ψηφίσει ότι είναι όλα καλά καμωμένα. Θα είσαστε εκτέθετος. Προφανώς. Γιατί δεν έχει έρθει η εφορία. Γιατί αυτή ευθύνεται. Δεν έχει έρθει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Δεν έχει έρθει. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, ποιος κάτι. Ήθιστε κάθε χρόνο να περνάει η εφορία. Συνήθως η εφορία περνάει. Αλλά δεν έχει έρθει. Είναι τώρα 3,5 χρόνια. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Εμείς πήραμε μια απόφαση τον Οκτώβριο του 20. Για το διαχειριστικό, λέτε. Για το διαχειριστικό. Ομόφωνη. Και ακόμα δεν είναι καθαρογραφία. Αυτή η απόφαση δεν στάθηκε ποτέ. Ποτέ. Γιατί όλοι αυτοί οι έλεγχοι. Κάτι. Φοβάται ο κύριος Παπαδάτος να στείλει την απόφαση για το διαχειριστικό. Ο κύριος Παπαδάτος, εγώ δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ σήμερα μιλάω με τον κύριο Βάρελη. Δεν έχει σταλεί αυτή η απόφαση. Είναι νόμιμα. Αν θα ασχοληθεί κάποιο. Δηλαδή πέραν των δημοτικών συμβούλων. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμο. Οι έλεγχοι που κάνουν οι ορκωτοί λογιστές ή ο λογιστής που έκανε την καταγραφή του διπλογραφικού είναι αθροίζεις στα νούμερα. Ναι, έχεις τις αποδείξεις και βεβαιώνεις ότι. Δεν είναι διαχειριστικός έλεγχος. Άλλο ο διαχειριστικός είναι και στην σκοπιμότητα των δαπανών. Βέβαια. Αν έγιναν κατατμήσεις. Ο διαχειριστικός είναι ακριβώς. Αν έχουν γίνει κατατμήσεις, αν έχουν γίνει αναθέσεις παράνομες, αν έχουν γίνει παρατυπίες στις. Αυτά όλα δεν τα ξέρουμε. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχειριστικός έλεγχος για να τα δεις αυτά. Επομένως, εμείς. Καλά, τι φοβάται. Καθαρός ουρανός, στις τραπέζες δεν φοβάται. Εμείς, επειδή δεν φοβάται, του είπαμε πάρτε πίσω για να μην κλείσουμε τον Δήμο προχτές. Γιατί θα τον κλείναμε. Ήδη η Λασί καταψήφιζε, ας πούμε. Έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Αν καταψηφίζαμε εμείς, έκλεινε ο Δήμος. Έκλεινε ο Δήμος. Πέρα από την ταλαιπωρία του ίδιου του Δημάρχου και των υπευθύνων, έκλεινε ο Δήμος.
Του λέμε λοιπόν, πάρτα πίσω. Είναι δυνατόν να κάνει τέτοια συζήτηση και να μην έρχεται, να μην είναι παρόν ο ορκωτός λογιστής που έχει υπογράψει τα πορίσματα και να μην ξέρει καν. Και τελικά τα πήρε πίσω. Όχι, δεν τα πήρε πίσω. Δεν τα πήρε πίσω. Α, πήρε πίσω ο Δήμαρχος. Ναι, ναι. Τα θέματα. Τα πήρε πίσω και θα τα φέρει. Θα φέρει από άλλο Δήμο, φαντάζομαι. Εν αυτό το χρόνο. Η Τριχονίδα σε ποιο Δήμο. Στο Αγρινίου. Α, εντάξει. Κοντά μας, απέναντι. Να βρει τουλάχιστον ένα Δήμο που να έχει και τον ίδιο πληθυσμό. Ξέρετε κάτι. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Ασπιώτη. Θέλει να κάνει παρέα. Και εσύ στο Δήμο Κορυδαλλού. Καλησπέρα, κύριε Ασπιώτη. Καλησπέρα και καλησπέρα στους τηλεθεατές και πέρα του Δήμου της Βόρειας Γέφυρας, στον φίλο μου τον Σπύρο. Θέλω να επισημάνω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ο Σπύρος μάλλον το ξέχασε. Επειδή έχουμε μάθει να κάνουμε detective, ο κύριος Μακημάτης τον ρώτησα κατά την... Έκανα μόνο μία ερώτηση και τον ρώτησα εάν υπήρξαν και άλλοι έλεγχοι. Μου απήντησε και καταγράφηκε όχι. Σας λέω λοιπόν, εκεί έμεινα στον Δήμαρχο, γιατί δεν πίστευε ότι θα μπορούσα να τα είχα ανακαλύψει, ότι έχουν γίνει άλλοι δύο έλεγχοι. Ο ένας είναι ο εσωτερικός έλεγχος που γίνεται κάθε χρόνο υποχρεωτικός και έχει ανατεθεί από το Δήμο στο Ινστιτούτο Ιωάννης Καποδίστρια. Μας τον απόκτησε, δεν μας τον έφερε. Ξέρετε τι θέλει να πει. Μέσα εκεί μιλάει για κατασμήτης και μιλάει, αυτό έχει δοθεί στις λογιστές από αυτό το Ινστιτούτο. Μιλάει για κατασμήτης και για απευθείας αναπέσεις. Απόκρυψε αυτό. Και, κάτι άλλο σημαντικό, κύριε Δινιάτη. Αυτό το Ινστιτούτο είναι ένας επίσημος οργανισμός στον οποίο... Είναι επίσημο, ναι, είναι επίσημος. Στον οποίο η Δημοτική Αρχή έδωσε για... Έχει πληρώσει για να γίνει έλεγχος. Υπάρχει έκθεση. Να υπάρχει μόνιμος έλεγχος. Αμόνιμος έλεγχος. Ναι. Και επομένως υπάρχει αιτήσια έκθεση. Είναι συμβουλευτικός έλεγχος. Ναι, αλλά υπάρχει όμως. Αλλά για να το έχεις δώσει το okay, σημαίνει ότι έχεις αποδεχτεί την εγκυρότητα και τη σοβαρότητά του. Είναι σοβαρός ο έλεγχος. Και σοβαρό το Ινστιτούτο αυτό. Με ακούτε? Πολύ καλά, βεβαίως. Και σοβαρό το με ορκωτούς λογιστές, αλλά ήταν υποχρεωμένος το Δήμαρχο να μας φέρει τα αποτελέσματα. Πληρώσαμε 37.200 ευρώ, 700 ευρώ, τα οποία τα βρήκα από την ανάρτηση στην Πιάτσα. Και περίμενα να μας δώσει τα αποτελέσματα. Μας τα απέκρυψε, δεν μας τα έδωσε. Όπως μας απέκρυψε και κάτι άλλο σημαντικό. Το ελεκτικό συνέδριο έχει έρθει και έχει κάνει έλεγχο. Και αυτό μας το απέκρυψε. Έκανε έλεγχο για το 2021. Φανταστείτε, έκανε έλεγχο όμως για το πρώτο εξάμηνο. Στο πρώτο εξάμηνο ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας μέχρι τον Απρίλιο, εμείς δεν έχουμε προϋπολογισμό. Και του έδωσαν 20 τιμολόγια. Ξέρετε πόσο περίπου είναι τα τιμολόγια τα οποία έπρεπε να ελεγχθούν και δεν εκλέχτηκαν. Δεν ελέγχτηκαν. Είναι περίπου 300 με 400 τιμολόγια. Και μέσα είναι οι πληρωμές, οι απευθείας αναθέσεις για τα σκουπίδια, τα οποία δεν ελέγχθηκαν. Υπάρχει έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Όχι, έγινε στο πρώτο εξάμηνο μόνο, ναι, και όχι στο δεύτερο. Που μάλιστα. Το 90% του όγκου των παραστατικών είναι στο δεύτερο εξάμηνο. Ναι. Ήρθε απλώς, ναι. Έκανε... Κύριε Δημιάτη, όφιλε και οφείλει να μας φέρει... Όλα τα στοιχεία τα οποία μας απέκρυψε και είναι καταπέμπτης. Μας έφερε το Δήμο του Κορυδαλλού για να πάρουμε απόφαση. Αυτά που σας λέει ο κύριος. Όταν λέτε καταπέμπτης, τι εννοείτε? Τι υπονοείτε πιο σωστά? Εννοείτε ότι έχουμε παράνομες ενέργειες και πράξεις οι οποίες ανοίγουν το δρόμο περαιτέρω ελέγχου? Αυτό εννοείτε? Κύριε Δινιάτη, υπάρχουν μέσα στοιχεία τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ή αν έχουν απαντηθεί το Δήμο δεν τα γνωρίζουμε. Θα πρέπει να μας τα φέρει, να τα δούμε, να τα μελετήσουμε και να λάβουμε θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο και θα λέω όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι και όλοι μας θα λογοδοτήσουμε. Μπορεί ο κύριος Μακημάρης να είναι δήμαρχος, αλλά να ξέρετε ότι είναι μια πράξη την οποία... Εάν έρθει οικονομικός έλεγχος σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, όπου και να βρισκόμαστε, σύμφωνα με τον καινούριο νόμο, όλοι είσαστε συνυπεύθυνοι. Όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι συνυπεύθυνα.
Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω, οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα, δεν τα αισθάνονται από τη δική τους πλευρά? Και όλα αυτά τα χρόνια τελικά τι συμβαίνει στο Δήμο? Γιατί και οι δύο είστε εμπειροί, διαπιστώνετε κατά καιρούς. Να σας πω κάτι. Τώρα με πολιτικούς όρους. Κύριε Τινιάτη, ευχαριστώ για την καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να μας τα πείτε μετά το διάλειμμα, κύριε Βάρελη, για να πάμε θέλετε, και στο διάλειμμα. Ή να κλείσουμε με αυτό το. Ωραία, πείτε το. Ένα βασικό θέμα είναι ότι είναι υποχρεωμένος κάθε χρόνο μέχρι τον Απρίλιο να κάνει ο Δήμαρχος δημόσιο απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς. Που σημαίνει ότι καλεί τα μέλη του Συμβουλίου, αλλά όχι μόνο. Καλεί και κάθε δημότη με ελεύθερο χρόνο. Γιατί δεν το έκανε την 25η Μαρτίου που βγάλατε και ποτέ τα... δεν έχει κάνει. Δεν έχει κάνει καμία οχήματα παρέλαση να κάνει όλα αυτά μαζί. Δημόσιο απολογισμό. Καλά, δεν είναι ο μόνος ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι μια σημαντική πράξη αυτή. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Που δεν μπορεί διαφωνώ. Ο κάθε δημότης, ό,τι απορίες έχει, να έρθει πρόσωπο, με πρόσωπο με τον Δήμαρχο και οφείλει να απαντήσει. Αυτό δεν είναι στα πεπραγμένα του Δήμου μας. Άλλα είναι. Φωτογραφίες, εκθέσεις. Παρέλαση. Αποτρέψαμε, παιδιά. Αποτρέψαμε την γελιοποίηση του Δήμου. Ετοιμαζόταν να κάνει παρέλαση τα οχήματα την ημέρα της 25ης Μαρτίου. Επειδή το έχει κάνει εδώ και 20 χρόνια, 30 χρόνια πριν, το ξανά έκανε. Νόμιζα ότι μπορεί να το κάνει και τώρα, ας πούμε. Θα γινόμαστε viral σε όλα τα κεντρικά. Το viral είναι το λιγότερο. Η έννοια του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι την ιερότητα της ημέρας έχει σημασία. Κατά τη δική μου. Αυτό καμία. Θα δείτε και την ανακοίνωση που έβγαλε. Έβγαλε μια ανακοίνωση που εκθιάζει την παρέλαση, αλλά την παράσταση έκλεψαν η έκθεση του Δήμου με τα μηχανήματα. Αυτή είναι η αναφορά του και όχι τα εκατοντάδες παιδιά που παρήλασαν και παρευρέθηκαν στην κατάθεση Στεφάνου. Και τα αναγράφει. Πόσοι ήρθαν από τα ποια χωριά, ποιοι επίσημοι ήταν κλπ. Αλλά αυτό καταγράφει μια σελίδα ολόκληρη. Για να πει στο τέλος, αλλά την παράσταση έκλεψαν τα μηχανήματα του Δήμου. Τα οποία έχουν έρθει από δύο κατηγορίες πόρων. Καμία δεν είναι ανείχνευση του ιδίου του μαχημάρι. Η συντηρητική πλειοψηφία είναι από το Φιλόδημο 1 και 2, που είναι ένα πρόγραμμα το κληρονόμησε από τον ενιαίο Δήμο. Και είναι 2,5 εκατομμύρια ήταν με το Φιλόδημο 1, 2,5 εκατομμύρια όλο το κατανάλωσε για μηχανήματα και όλα τα μηχανήματα που του ήρθαν από την πολιτική προστασία μετέπειτα αρκετά οχήματα και μηχανήματα και ένα μεγάλο μέρος που δεν το έχει πάρει ακόμα από τις προτάσεις που είχε κάνει ο νέος Δήμος για στην περιφέρεια επί Γαλιατσά του ακόμα για τα πολυματοφόρα της ανακύκλωσης του χαρτιού και των βιοαποβλήτων και των κάδων κλπ. Αυτά αργήσαν να έρθουν. Έρχονται τώρα ολοκληρώνουν την παραλαβή μετά από 4 χρόνια γιατί και εκεί έκαμε ολόκληρη ιστορία. Και διαφωνούσε η αντιπολίτευση ο τρόπος που τα χειρίστηκε αυτά και μας τα γύρισε πίσω το ελεκτικό συνέδριο γιατί ήταν αισθημένοι οι διαγωνισμοί. Και μας έχετε μπουκώσει. Είναι και η καρδιά μας. Πάμε κορτισμένοι με αυτά τα οποία ζούμε τις τελευταίες δύο μέρες. Θα πούμε μετά πολύ σημαντικά πράγματα που αφορούν την ίδρυψη κυρίως. Τι ίδρυψη τώρα. Εδώ πέρα. Εγώ απορώ αλήθεια όμως, πέραν τις οποίες διαφωνίες μπορεί να καταθέτουν οι δημοτικοί σύμβουλοι επικεφαλής παρατάξεων. Λέω. Είναι νόμιμο όλο αυτό? Θα παρέμβει κάποιος να δει τι συμβαίνει στο Δημοπορείο της Κερκίδας? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή βάζει το όνομα ενός ανθρώπου που λέει εγώ δεν έχω καμία σχέση. Είναι σοβαρό αυτό. Με συγχωρείτε δηλαδή. Φανώς είναι σοβαρό. Είναι ποινικά κολάσιμο. Δηλαδή, ειλικρινά. Ποινικά κολάσιμο. Ποιος την έκανε? Πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Και από ένα σημείο και μετά εξομολογητικά απέναντι σε εσάς, τους τηλεθεατές, δύσκολες οι ερωτήσεις. Διότι αυτό το οποίο έχουμε κουβεντιάσει στη ροή της κουβέντας μας μέχρι τώρα με τον καλεσμένο τον κύριο Σπύρο Βάρλη από την υπόθεση των απολογισμών και των ισολογισμών των παρελθόντων ετών στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας με τους απολογισμούς του Δήμου Κορυδαλλού να είναι στο φάκελο ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ακούσατε, Δήμος Κορυδαλλού και να μην υπάρχουν στοιχεία για το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας,
Και η σχετική συζήτηση εντός εισαγωγικών που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο μας οδηγούν σε συμπεράσματα τα οποία προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν τελικά είμαστε νοήμονες ή όχι. Η έννοια της λογικής τι θέση έχει στη δική μας αντίληψη των πραγμάτων. Και επιπλέον αυτό το οποίο είπατε, ότι το πόρισμα των ελεκτών των ορκωτών λογιστών δεν το είχατε. Το είχαμε το. Το είχατε. Αλλά λέει ο κύριος Ασπιώτης ότι δεν είχατε το πόρισμα. Δεν είχαμε του Ινστιτούτου που είχε έχει... το μόνιμο έλεγχο. Μάλιστα. Το οποίο και τον ενημερώνει ότι κάνεις αυτό λάθος, αυτό είναι στραβό, διόρθωσέ το σέτο κλπ. Αλλά συγχρόνως το πόρισμα το στέλνει και ενημερώνει και τις παραπάνω αρχές. Ενημερώνει το Υπουργείο, ενημερώνει την αποκεντρωμένη. Και καλά, τώρα ετοιμάζει εκλογές ο κ. Βορύδης και ήταν και γεμάτος άγχος. Γιατί Σπυρό μου, τρία χρόνια πριν που δεν ετοιμάζει εκλογές, είδες να γίνεται κάτι. Ήταν ο Θοδωρικάκος. Και τι σημαίνει αυτό. Είχε το μυαλό του στην έννοια για να μην πάω πίσω τώρα και αρχίσει πάλι ο Δήμαρχος να λέει τι θυμηθήκαμε, γιατί πήγαμε χρόνια πίσω για άλλα πράγματα. Δηλαδή, ειλικρινά τώρα. Θα σας πω κάτι. Ειλικρινά, απορώ. Είναι αρκετά δύσκολο να στα... Να σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση και θέλω να το πω. Παρακολουθούσα. Μας έχουν στείλει φωτογραφίες με σκουπίδια, με όγκους σκουπιδιών. Μπορούμε να τις δούμε. 550 έγινε πει. Ρωτήθηκε ο κύριος Κέμπρης από την κυρία Μαλάτου, εσείς ήσασταν εκεί, και απάντησε ο κύριος Κέμπρης ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα για την ανακύκλωση και το τι συμβαίνει στο Σιδάρι δίπλα από ξενοδοχειακή μονάδα. Και είπε ότι δεν είναι έτσι. Και 550. Κοιτάξτε πώς είναι. Ναι. Είναι δίπλα η μονάδα, φαίνεται. Ναι. 550 ευρώ. Παρακαλώ πολύ. Και τα δώσε, παρακαλώ, Σπύρο. Ναι, ναι. Δίπλα η μονάδα. Και ο κύριος Κέμπρης είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όχι. Όταν ρωτήθηκε την κυρία Μαλάτου. Είναι περίπου έτσι, ίσως. Γιατί μπερδεύτηκε με τον Δήμο Κορυδαλλού που δεν έχει πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό είναι αυτό. 500 ευρώ ο τόνος. Αποκομιδή και μεταφορά. Αυτό είναι. 500 ευρώ ο τόνος. Ξέρετε κάτι. Έχουμε. Στα τέσσερα χρόνια. Καταρχήν δεν έχει κάνει δύο βασικά πράγματα που θα μείωναν πολύ το κόστος. Είχαμε 700 χιλιάρια ενταγμένα από την περιφέρεια για σοβαρό, μεγάλο σταθμό μεταφόρτωσης στο Βορρά. Αυτά έχουν μείνει εκεί. Οσμά. Σαν αυτό που έχει κάνει ο Δήμος Κέρκυρας επάνω στο Δεπλόνι. 700 χιλιάρια. Τα χρήματα υπήρχαν. Βεβαίως. Η μελέτη υπήρχε. Μπορούσε να τα πάρει. Δεν είναι έτοιμα ήταν αυτά. Διαδικασία... Θα μπορούσε να χάσει ένα χρόνο να το πάρει. Να μου πει ο Δήμος της Κέρκυρας πώς το έκανε. Το έκανε, σε ένα χρόνο το έκανε. Εμείς... Και εκεί καθυστέρησε, αλλά το έκανε. Το έκανε. Συνεχίζουμε λοιπόν να πληρώνουμε τον ιδιώτη και για τη μεταφόρτωση. Γιατί τα κουβέντα. Γιατί έχει φτιάξει. Όχι, πείτε το όλο, γιατί είναι ωραίο. Έτσι. Ο ιδιώτης, βλέποντας ότι η δημοτική αρχή. Καθυστερεί. Δεν προχωράει. Βλέποντας ότι η αναγκαιότητα σε μια επιχειρηματική του δραστηριότητα είναι πολύ σαφής. Για σταθμό μεταφόρτωσης. Τι έκαμε ο ιδιώτης, παρακαλώ πάρα πολύ. Αγόρασε ένα οικόπεδο, είχε ένα οικόπεδο, βρήκε ένα οικόπεδο σε γενικές γραμμές και έφτιαξε με βάση την κείμενη νομοθεσία και αδειοδοτήθηκε, γιατί δεν είναι παράνομος. Έφτιαξε ΣΜΑ, σταθμό μεταφόρτωσης. Και είπε λοιπόν στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας, εγώ, εδώ. Έτσι. Έχω εγώ ΣΜΑ. Και έτσι λοιπόν λέτε ότι η Δημοτική Αρχή βολεύτηκε. Πληρώνει επιπλέον κόστος, που είναι λογικό γιατί ο άνθρωπος δεν το έφτιαξε για την ψυχή της μάνας του. Ωραία. Όπως και δεν έχει κάνει καμία ενέργεια για να φτιάξει ΣΜΑ. Όχι. Εξαιρετικό. Και η κυρία Μόγκαλη που είναι για τα απορρίμματα και με τα καθαριότητα. Θα πω δύο λόγια. Το απολαμβάνει δηλαδή όλο ως κόστος. Γιατί όλα ωραία, όλα καλά. Αλλά... Εκνευρίζεται πολύ στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θίγεται το θέμα αυτό. Εκνευρίζεται ποιος. Η κυρία Μόγκαλη. Θα σας πω κάτι. Επίσης δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για να φτιαχτεί πράσινο σημείο στο Βορρά. Που επίσης τα λεφτά υπήρχαν. Και να έχουμε ένα χώρο δηλαδή που να συγκεντρώσει όλες τις βαριές χρήσεις των υπολείπων που δεν μαζεύεις και δεν μεταφέρεις. Ναι, τα ομπόδια. Τα ομπόδια με μια ταξινόμηση μοιράζεται. Αλλά να μην είναι ούτε μέσα στη μέση του δρόμου. Ούτε στην είσοδο της Αχαράβης, ούτε στο κέντρο του Σιδαρίου, στο πίσω μέρος του Σιδαρίου. Αυτή η εικόνα. Ούτε πράσινο σημείο έχουμε, που ήταν από εκεί έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει. Βέβαια. Γιατί οι δύο. Καλά, δεν είναι μόνος Δήμος που δεν έχει φτιάξει πράσινο σημείο. Όχι, αλλά ένα Δήμος Κερκυραίων όμως το φτιάχνει. Ένας Δήμος που επέρεται ότι έχει πάρει 50 βραβεία
και δεν έχεις πράσινο σημείο και δεν έχεις προβλέψει να έχεις και δεν έχουμε κάνει ποτέ συζήτηση που θα το κάνουμε και με ποιους όρους και πόσο θα κοστίσει, που δεν έχεις δικές σου γωνιές, γιατί η γωνιά της Σαχαράβης, ας πούμε, ανακύκλωσης, είναι εξίσου ένα παράδοξο, είναι σε ένα ιδιωτικό χώρο, την έχει ένας ιδιώτης που τη λειτουργεί με υπαλλήλους του Δήμου. Είναι ένα αδιευκρίνιστο θέμα. Ναι. Αυτά λοιπόν. Όταν δεν μπορεί να κάνει προγραμματική σύμβαση με ιδιώτη ο Δήμος. Όταν τα ρωτάνε αυτά, δεν έχουν πάρει ποτέ απάντηση. Όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης, τα στοιχεία που υπάρχουν που εμείς δεν είναι εύκολο να τα έχουμε. Ποια συμβεί ένα ατύχημα εκεί στη γωνιά ανακύκλωσης. Αυτό είναι το. Αν συμβεί ένα ατύχημα, τι θα γίνει. Εγώ το λέω για τους υπαλλήλους που πηγαίνουν. Έχουν καταλάβει ότι στην πραγματικότητα είναι ήδη εκτεθειμένοι. Οι υπαλλήλοι έχουν ανάγκη να δουλέψουν. Έχουν ανάγκη. Ένας δημοτικός υπάλληλος και ένας δημόσιος υπάλληλος, δόξα τω Θεώ, είναι κατοχυρωμένος από ποικίλα άρθρα και ποικίλες διατάξεις του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων. Να μπορεί να κάνει καλά μπορεί να του, πει όχι έτσι. Και με μαγιά. Το να λες ναι δουλικά για πράγμα το οποίο μπορεί να σε αφήσει δεν έκθετο. Δεν είναι μόνο υπάλληλοι. Είναι οι υπάλληλοι που πάρθηκαν για 6 μήνες, για 8 μήνες. Είναι εύκολο να του πεις πήγαινε. Δεν ξέρει πώς θα πάει. Νομίζει καταρχήν ότι είναι. Πώς θα πάει αυτό ο υπάλληλος. Αλλά αυτός ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπογράψει. Ορισμένοι όμως λένε και όχι, έτσι. Ο βασικότερος λόγος που δεν έγινε ήταν το όχι των υπαλλήλων. Οι ταμείες πάντως δεν λένε όχι. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Εντάξει. Εγώ. Γιατί δεν εμπλέκονται σε πράξεις. Για τα στοιχεία της ανακύκλωσης πάλι. Θα σας πω κάτι. Τα στοιχεία πρέπει να δίνονται σε όλους. Καταρχήν, εμείς το 22 που ήταν μια καλή χρονιά και τουριστικά, ας πούμε. Ναι. Ήταν μια αντίστοιχη χρονιά του 19. Όλα τα στοιχεία αυτό λένε. Ναι. Έτσι, ταυτισμένοι περίπου, ναι, από άποψη αριθμών. Σωστά. Το 19 είχαμε συνολικά στο Βορρά, μεταφέραμε στο Τεμπλόνι τότε 9.000 τόνους σκουπιδιών και 1.200, ένα τόνο και 200 κιλά, ανακύκλωση του Black Out τότε. Δηλαδή 10.200. Εδώ είχαμε μία σύμβαση που δεν μεταφέραμε παραπάνω από 10.000 απέναντι, άρα στα ίδια νούμερα ήμασταν. Και αντίστοιχα ήταν και τα απορρίμματα. Δηλαδή δεν ξεπερνάνε το 10%, τα ανακυκλώσιμα. Δεν ξεπερνάνε το 10%. Αφορούν μόνο τον τομέα. Δύο χρονιές με αντίστοιχο όγκο, με ίδιο όγκο. Αυτό είχα. Ωραία. Αυτό είχα. Τι διαφορά έχουν κόστος. Κόστος. Εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, το 19, τότε που ήταν και στους δρόμους και κατηγορήθηκαν. Το 19 πόσο πλήρωνε ο Δήμος. Ο Δήμος τότε. Και το 22 πόσο πλήρωνε. Για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Ο Δήμος τότε. Διότι εγώ. Του κόστιζαν οι υπηρεσίες μόνο του Δήμου και 300.000 που ήταν μια σύμβαση ενός ιδιώτη. Τα λεφτά που έδινε στον ιδιώτη με τα μισά. Τίποτα. Το κόστος πόσο. Το 19 για το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Στην παρθενική του εντός εισαγωγικών εμφάνιση ποιο ήτανε και το 22 ποιο ήτανε για να καταλάβουμε 300.000 την έννοια. 300.000 ήταν. Το 19. Ναι, ναι. Και το 22. Στον ιδιώτη τώρα είναι 2 εκατομμύρια και 2,5 εκατομμύρια είναι το κόστος των δημοτικών υπηρεσιών που ασχολούνται μαζί. Σε ένα χρόνο δηλαδή ένα τάλιρο. Υπερβαίνουμε τα 5 εκατομμύρια. Για 10.000 τόνους. Και το 19 γιατί τόσο λίγο. Δεν βάζετε και το κόστος. Το 19 δεν μεταφερόντουσαν. Ναι. Μιλάω όλο το 19 που δεν ήταν. Όλο το 19, αλλά δεν είναι. Στα 300 χιλιάρια πρέπει να βάλετε και τις αμοιβές των υπαλλήλων. Όπως τις βάλατε στο 22. Ναι, ναι. Όλο μαζί ήταν 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια. Επομένως το άλλο 2,5. Το ένα ήταν 2,5 και το άλλο 5. Και άλλο 5, ναι. Αυτό. Μια χαρά. Αυτή είναι. Και θα σας πω κάτι. Δεν είναι από το πέρισμα. Να ωραίες επιχειρηματικές ιδέες. Ο Δήμος εισπράττει. Έχουμε κάνει λάθος επιλογής. Ο Δήμος εισπράττει για το αντίστοιχο ανταποδοτικό. Τα ίδια χρήματα. 2,5 εκατομμύρια. Συγγνώμη, η Δημόσια. Τα 2,5 εκατομμύρια. Τα ίδια χρήματα. Ο Δήμος εισπράττει για το 19 2,5 θεωρητικά και 2,5 το 22. Όχι. Το 19 εισέπρατε ένα 300. Γιατί στο μεσοδιάστημα διπλασιάστηκαν τα τετραγωνικά του Δήμου από τις δηλώσεις που έκανε ο κόσμος χωρίς να κάνει. Και επομένως πρέπει να εισπράξει διπλάσια.
Σχεδόν διπλάσια, 80% μόνο. Μάλιστα. Ωραία, οι δημόσιες όλα λοιπόν, δεν τα έχουν καταλάβει. Έχει όμως τα μισά λεφτά από τα τέλη που εισπράττει, που είναι ανταποδοτικά, είναι τα μισά του κόστους. Και επομένως από το ταμείο του είναι αναγκασμένος να πληρώνει αυτά. Βάζει αλλά τόσο. Και δεν κάνει ούτε δρομάκια, ούτε πεζοδρομιάκια, ούτε παραλίες, τίποτα. Όπως έλεγε εκείνος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι όταν είχε πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν εκείνο είχε από την Κρήτη, Παπαμιχελάκης, που έλεγε θα κάνουμε και λίγες δουλίτσες με το εδώ και λίγες δουλίτσες από εκεί πέρα κτλ. Όλα θα τα τελειώσουμε. Τίποτα. Τελικά. Τίποτα. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να πάρουμε και τα νερά. Θα να πάρετε, πού να πάρετε. Να πάρουμε και την ίδρυψη. Θα κάνουμε δική μας υπηρεσία. Α, να τώρα πρέπει να κάνετε και υπηρεσία. Αλλά αυτό δεν πρέπει να περάσει από το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Ο κύριος Βορύδης δεν ήταν πολύ. Είπατε ναι, οκ. Εμείς μας είχαμε ψηφίσει από το τέλος του 19 να κάνουμε τη δική μας. Και του είπε ο κύριος Βορύδης, εσύ έχεις απόφαση, αύριο το πρωί φεύγεις. Επομένως, πάμε τώρα σε μια πολύ. Πώς θα βγεις, εδώ πέρα, εδώ. Τα νερά δηλαδή τη Κέρκυρα θα πάνε στον Κορυδαλό. Πώς θα γίνει αυτό? Ναι, γιατί θα έχουμε τη μολογιακή πολιτική Κορυδαλού, σε πειράζει. Εν πάση περιπτώσει. Άμα είναι πιο φθηνό, δεν είναι πιο φθηνό. Εδώ δεν μπόρεσε να κάνει έναν ισολογισμό, απολογισμό. Πώς θα στήσει μια νέα δημοτική επιχείρηση? Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό με τα νερά. Εγώ απορώ. Δεν είναι μόνο τα νερά, κύριε Βαρελή. Εκεί πάνω γίνεται του Κουτρούλιο γάμο. Θα το πω πολύ ομά και δεν με νοιάζει καθόλου αν. Με το γήπεδο επίση ετοιμαζόμαστε να πάμε σε μια προμήθεια. Θα έχει περιπέτειες μεγάλες. Όλοι τώρα δεν είχαμε περιπέτειες. Ενώ εξασφαλίσαμε δηλαδή 3 εκατομμύρια με κόπους χρόνου. Για το κλειστό, λέτε. Για το κλειστό, ναι. Πάμε σε προμήθεια. Τη Δευτέρα έχει η Οικονομική Επιτροπή. Περνάει την πρώτη απόφαση για προμήθεια. Συνεχίζει δηλαδή. Συνεχίζει, παρά, συνεχίζει. Μάλιστα. Παρά τις αντιδράσεις και των. Και του ΤΕΕ και τα λοιπά. Ναι, ναι. Είναι μια κατάσταση που έχουμε απόλυτη ανάγκη. Δεν υπάρχει τίποτα αθλητικό. Και δύο γήπεδα καταστράφηκαν. Κλείσαμε. Ο χρόνος είναι σε. Μην μας πείτε, θα συνεχίσουμε. Πάντως, χαρά μας, κύριε Μαχημάρη, αν μας βλέπετε, να έρθετε ένα βράδυ εδώ και με κάποια αντιπολίτευση να κάνουμε ένα διάλογο. Ξεκίνησα να σας πω ένα πράγμα. Είχατε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά εδώ πρέπει να κλείσουμε. Ένα λεπτό. Είχατε το. Μισό λεπτό. Το Χρήστο τον Αναμογιάννη. Μισό λεπτό. Ναι. Που θα σας πω γιατί δεν είμαστε ίδιοι. Γιατί ήρθε σε μια εκπομπή που παρουσίασε τα προβλήματα του Βορρά. Ήταν την ημέρα που σαν πρόεδρος μιας ομάδας ποδοσφαιρικής πήρε το πρωτάθλημα και δεν το ανέφερε. Ναι. Εσείς του είπατε μια κουβέντα, άνοιξε μια κουβέντα και είπε... Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα... Όχι θα είχε βγει στα κεραμίδια άλλο στη θέση του. Όχι, καλό βράδυ. Όχι θα είχε βγάλει... Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο.